σας θα σας δείξω ένα εργαλείο που έφτιαξα. Γιατί έπρεπε να το φτιάξω? Επειδή είχα πρόβλημα όταν έβγαζα το φίλτρο λαδιού του αυτοκίνητου. Δεν σου δίνουν χέρι όλα τα φίλτρα λαδιού, δηλαδή κάποια φίλτρα λαδιού είναι ιδιαίτερα και δεν μπορείς να τα βγάλεις. Είναι η θέση τους ιδιαίτερη και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο, διότι δεν έχει χώρο από αυτή την πλευρά από το σασί για να μπορέσεις να το στρίψεις, ούτε το άλλο που έχει το έλασμα και μπορείς να το σφίξεις. Οπότε κάθε φορά για να βγάλω αυτό το συγκεκριμένο φίλτρο, χώρια ότι μου έσπαγε τα χέρια, γιατί δεν με βόλευε, μου ανέβαζε την πίεση, πέφτανε και ό,τι πέφτανε από κακές λέξεις. Και ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι πολλές φορές μου τρυπούσε και έτρεχε το λάδι, ας πούμε, καθώς έβγαζα, καθώς το ξέσφυγα, τρυπούσε, έπεφτε το λάδι από εδώ, μία ταλαιπωρία. Και αυτός ο λόγος συνέβαινε διότι αυτά κάποια χρειάζονται ένα ειδικό κλειδί, ένα ποτήρι που μπαίνει από κάτω για να το ξεβιδώσω. Οπότε έπρεπε να φτιάξω ένα ποτήρι για να ξεβιδώνω το συγκεκριμένο φίλτρο. Το ποτήρι που φτιάξαμε είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω πώς θα λένε αυτά τα πράγματα. Φίλτρο, κλειδί φίλτρου, δεν ξέρω αν έχει ειδική ονομασία. Το φτιάξαμε πολύ εύκολα. Πήρα ένα τέτοιο σιδεράκι, άνοιξα τρεις τρύπες, πήρα κάτι τέτοιες βιδούλες μαζί με ένα παξιμάδι ασφαλείας, είχα κάτι τέτοια λαμάκια, άνοιξα τρεις τρύπες, είχα κάτι τέτοιες βιδούλες μαζί με τα παξιμάδια του, είχα αυτό το λαστιχάκι, είχα ένα παξιμάδι το οποίο το κόλλησα και έφτιαξα αυτό το εργαλείο που με βοηθάει να βγάζω πλέον το φίλτρο και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Όχι τόσο ότι κατάφερα να το φτιάξω, ότι θα μπορώ εύκολα να βγάζω το φίλτρο από εδώ και πέρα. Πώς το έκανα? Το τηλέφωνο μου δεν ξέρω γιατί δεν σταματάει να πάει. Άνοιξα τρεις τρύπες πρώτα, κόλλησα αυτή εδώ τη βίδα εδώ πέρα. Από εδώ έφτιαξα τα τρία σιδεράκια, τους άνοιξα τρύπες. Μία εδώ, μία εδώ. Πέρασα τις άλλες βίδες και τις κόλλησα. Και μετά έσφιξα αυτά με τα παξιμάδια ασφαλείας, τόσο ώστε να μπορεί να κινείται ελεύθερα ή να κάνω το ένα σταθερό. Επίσης, επειδή στο άλλο αυτοκίνητο του πατέρα μου και σε αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά το φίλτρο είναι πολύ μεγαλύτερο από εδώ. Οπότε θα φτιάξω άλλα τρία τέτοια πιο μακριά, ώστε να κρατήσω τη βάση και όταν χρειαστεί να αλλάζω το φίλτρο, απλά θα αλλάζω αυτά. Αυτό γίνεται όλη μέρα με τα τηλέφωνα. Θα αλλάζω όλο αυτό. Θα αλλάζω μόνο τα σιδεράκια. Τώρα, τι έβαλα αυτό το λαστιάκι εδώ πέρα για να μην κουνάει. Πολύ απλή κατασκευή, παιδιά. Βασικά δεν ξέρω πόσο να κάνει αυτό για να το αγοράσει. Τέλος πάντων. Α, εντάξει. Τώρα να σας έδειχνα σε κάθε βήμα πώς άνοιξα την τρύπα ή πώς κόλλησα δεν έχει σημασία. Πιστεύω η ιδέα έχει σημασία. Αυτό είναι η δουλειά. Όσο στρέφεις εσύ αυτό εδώ, όσο το στρέφεις τόσο μαγκώνει. Εδώ έχει μαγκώσει. Και μπορούμε να βάλουμε... Το σημείο δηλαδή που θα είναι δύσκολο, γιατί το φίλτρο πάει από εδώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο.
για να το σφίγγω και να το ξεσφίγγω. Πιο πολύ με ανησυχούσε το σφίξιμο, διότι παρόλο που όταν αγοράζεις αυτά τα φίλτρα γράφει ότι όσο μπορείς με το χέρι, και παρόλο που έχω αρκετή δύναμη στα χέρια, δεν του είχα εμπιστοσύνη, οπότε έπρεπε πάλι να βάλω ένα κλειδί για να το σφίξω. Ξανά και εκεί ήταν το μαρτύριο. Πόσο μου κόστησε? Ούτε ένα ευρώ. 50 λεπτά μου κόστησε αυτό το πραγματάκι.